απόψε ανάμεσά σας σε μια τέτοια εκδήλωση για να βραβεύσουμε την εξωστρέφεια και να βραβεύσουμε την επιχειρηματικότητα που είναι και το μεγάλο όχημα για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Για να βραβεύσουμε τους καλύτερους εκφραστές της ελληνικής, τους πετυχημένους εκφραστές της ελληνικής ανταγωνιστικότητας που τώρα έχει αρχίσει πια και κερδίζει έδαφος. Για να βραβεύσουμε όλα εκείνα που τόσα χρόνια ήταν σχεδόν απαγορευμένες λέξεις. Είμαστε εδώ για να βραβεύσουμε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες την περασμένη χρονιά μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες διακρίθηκαν σε εξαγωγική δραστηριότητα, σε διεθνή παρουσία, στην έρευνα, στην τεχνολογία, στις τεχνολογικές εφαρμογές, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, στο νέο επιχειρηματία. Και αυτό αποτελεί μοναδικό συμβολισμό προοπτικής για τον τόπο, αλλά και ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Γιατί όλα αυτά αποτελούν την άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που αγωνίζεται, την Ελλάδα που είναι όρθια, την Ελλάδα που δημιουργεί. Αυτή η Ελλάδα, τους εκπροσώπους της οποίας τιμούμε σήμερα, είναι εκείνη που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτή η Ελλάδα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για να βρουν οι άνεργοι δουλειά. Αυτή η Ελλάδα που προχωράει παρά τις δυσκολίες θα εμπνεύσει και τα νέα τα παιδιά. Θα τους δώσει μέλλον, θα τους κρατήσει τον τόπο τους. Αυτή η Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας είναι η Ελλάδα της αριστείας που βρισκόταν για πάρα πολλά χρόνια σε χειμερή ανάρκη. Εγώ θα πω ότι βρισκόταν και σε διωγμό. Ήταν δύσκολο να μιλήσει κανείς για επιχειρηματικότητα. Έπρεπε να δώσουμε μεγάλο αγώνα για να την αποενοχοποιήσουμε. Ήταν δύσκολο να μιλήσει κανείς για ανταγωνιστικότητα. Λες και υπάρχει άλλος τρόπος για να παραγάγει κανείς πλούτο σήμερα, αν δεν είναι ανταγωνιστικός. Μια απίστευτη γραφειοκρατία μπλόκαρε κάθε παραγωγική προσπάθεια. Και ένα πλέγμα από απολιθωμένες ιδεολογικές αιμονές, ιδεολειψίες που έχουν πεθάνει παντού αλλού και που μόνο στην Ελλάδα επιζούσαν απαξίωνε, κοινωνικά απαξίωνε κάθε δημιουργό. Δείξτε μου μια χώρα που να πρόκοψε τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να αγκαλιάσει αυτές τις έννοιες ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Δεν υπάρχει ούτε μια. Δείξτε μια χώρα που απαρνήθηκε τις έννοιες αυτές και δεν βούλιαξε. Και πάλι δεν υπάρχει ούτε μια. Είναι κανόνας χωρίς εξαίρεση. Προκοπή για κάθε χώρα σημαίνει πριν απ' όλα ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτομία, δημιουργία ευκαιριών για όλους, διάχυση ευκαιριών σε όλους. Χωρίς αυτά μια κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Με αυτά κάθε κοινωνία εκτινάσεται. Ακόμα και χώρες μικρές ή μεγάλες, κοντινές μας ή μακρινές, εντός ή εκτός Ευρώπης, ακόμα και εκείνες που είχαν περάσει από την περιπέτεια του υπαρκτού σοσιαλισμού και που πριν 20 χρόνια κοίτονταν ερήπια, μόλις ανακάλυψαν την ανταγωνιστικότητα, την επένδυση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, έκαναν άλματα που και οι ίδιες ακόμα δεν μπορούν να το πιστέψουν. Κι όμως όταν όλοι άλλαζαν, η Ελλάδα έμενε για χρόνια κολλημένη σε ιδεολειψίες κρατισμού και ψευτοπροοδευτικότητας. Και λέω ψευτοπροοδευτικότητας γιατί εδώ συνέβη και εκείνο που ο Τζορτζ Όρουελ περιγράφει στο περίφημο βιβλίο του το 1984 ως New Talk. Τότε που οι λέξεις έχασαν το όνομά τους και κατέληξαν να σημαίνουν το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που σήμαιναν μέχρι τότε. Όπου στην περίπτωσή μας δηλαδή προοδευτικός είναι αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα από εκείνα που ολοφάνερα βούλιαζαν τον τόπο. Όπου ακρεφνής δημοκράτης εμφανιζόταν όποιος ήθελε να λαιλατεί το δημόσιο πλούτο
χωρίς να ελέγχεται και χωρίς να λογοδοτεί. Όπου συντεχνίες κομματικών στρατών και πάσης φύσεως συμμετέρων μονοπολούσαν τις ΔΕΚΟ, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά. Να έχουν το δικαίωμα να κατεβάζουν τους διακόπτες όποτε ήθελαν για να εκβιάσουν για τα κλαδικά τους αιτήματα. Να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν απόλυτα τη δημόσια ενημέρωση. Να πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά να του προσφέρουν ελάχιστα σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας, χωρίς να λογοδοτούν. Παντού στον κόσμο υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, αλλού καλύτερες και αλλού λιγότερο καλές. Τέτοια φαινόμενα αδιαφάνειας και σπατάλης δεν υπάρχουν πουθενά σήμερα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αλλά θα τα βρείτε δύσκολα και εκτός Ευρώπης. Η Ελλάδα είχε καταδύσει αληθινό Jurassic Park, μοναδικό στον κόσμο μέρος, όπου επιβίωναν οι δεινόσαυροι απειρχιωμένων ιδεολειψιών που είχαν εξαφανιστεί παντού αλλού. Τόσα χρόνια ο κόσμος, ο απλός πολίτης, αναρωτιόταν συνεχώς: κανείς δεν έχει την πολιτική βούληση να τα αλλάξει όλα αυτά? Κανείς δεν αντέχει, κανείς δεν τολμά να τα αλλάξει όλα αυτά? Και οι εκφραστές της κοινής γνώμης, δημοσιογράφοι και σχολιαστές πάσης φύσεως, το επαναλάμβαναν σε όλους τους τόνους και σε κάθε ευκαιρία. Όλο και συχνότερα το έλεγαν: δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο πολιτική βούληση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τώρα υπάρχει πολιτική βούληση. Και το αποδείξαμε και θα το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Και η καλύτερη απόδειξη είναι αυτό που ανακοινώσαμε μόλις χθες. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Η ΕΡΤ υπήρξε το σύμβολο της αδιαφάνειας και της σπατάλης και αυτό τελείωσε χθες. Στη θέση της δημιουργείται ταχύτατα μια νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά όχι κρατική, με λιγότερο προσωπικό, αλλά επάξια επιλεγμένο, με κριτήρια ΑΣΕΠ, με ένα τεράστιο αρχείο στη διάθεσή της, που αν σωστά χρησιμοποιηθεί, αποτελεί μοναδική πηγή τεράστιου πλούτου, που τόσα χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο και λαϊλατήτο. Με ικανότητα να προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί μέσα στην Ελλάδα και να κερδίζει τον Έλληνα. Όχι να σέρνεται σε τελείως περιθωριακά νούμερα τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Αυτή τη νέα ραδιοτηλεόραση έπρεπε να την έχει η Ελλάδα από χρόνια. Αλλά είχε την αμαρτωλή ΕΡΤ. Αυτή τη νέα ραδιοτηλεόραση θα τη δώσουμε εμείς τους Έλληνες το ταχύτερο. Δεν κλείνουμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, όπως λένε κάποιοι. Δεν την κλείνουμε. Θέλουν να περάσει ότι την κλείνουμε. Δεν την κλείνουμε λοιπόν. Αντίθετα, τώρα θα αποκτήσουμε πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Το λέω για την αλήθεια, χθες προσπαθούσαν αυτοί να την εμποδίσουν να ακουστεί. Φώναζαν για κλείσιμο. Δεν αναφέρονται ότι θα γίνει ένας νέος υγιής οργανισμός δημόσιας ενημέρωσης. Γιατί για τα προνόμια τους φωνάζουν. Όχι για τα δικαιώματα του λαού. Και βέβαια όταν έκλεισαν άλλες χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και βρέθηκαν εκατοντάδες άνεργοι, χιλιάδες άνεργοι, τα τελευταία 3 χρόνια, τέτοιου είδους αντίδραση δεν υπήρξε. Έκλεισαν για παράδειγμα ιδιωτικά κανάλια και εφημερίδες. Καμία αντίδραση. Υπήρξαν και μαζικές απολύσεις από κομματικά κανάλια. Καμία αντίδραση. Και τώρα που τελείωσε η αμαρτωλή ΕΡΤ, αληθινό σύμβολο προνομίων και αδιαφάνειας, για να πάρει τη θέση της μια νέα ελληνική ραδιοτηλεόραση, ξεσπά όλη η υποκρισία ενός συστήματος που έφερε την Ελλάδα ως εδώ και που δεν δέχεται να θυσιάσει τα προνομιά του για να σηκωθεί ξανά ο τόπος στα πόδια του. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως με τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, που όλοι άλλωστε θα αποζημιωθούν με τον πλέον γενναιόδωρο τρόπο και που αρκετοί θα επαναπροσληφθούν, με απόλυτη διαφάνεια στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Εγώ αναφέρομαι στα κυκλώματα που αποσπούσαν σκανδαλώδη προνόμια που απομυζούσαν την ΕΡΤ και τώρα δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμια τους. Εγώ πιστεύω ότι θα τα χάσουν. Μιλάω ακόμα
και για τους 2.000 περίπου που θα προσλάβει το δημόσιο εκεί που έχει πραγματικές ανάγκες. Στα νοσοκομεία και στα ΚΕΠ, για παράδειγμα. Στη θέση των υπεράριθμων που θα φύγουν από την ΕΡΤ. Να σας θυμίσω ακόμα ότι έγιναν πολλές προσπάθειες να εξηγιανθεί η ΕΡΤ με τον ήπιο, ας πούμε, τρόπο. Όλες απέτυχαν και ξέρετε γιατί. Διότι ήταν τόσο θεσμικά κατοχυρωμένα τα προνόμια και η διαφάνεια, που κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προτάσεις, προσπάθειες υπήρξαν πολλές. Αλλά όλες είχαν καταλήξει το ίδιο αποτέλεσμα, μηδέν ιστοπηλίκων. Και ο κόσμος έβλεπε, κούναγε το κεφάλι του και μονολογούσε. Άντε πάλι μια από τα ίδια. Αυτά που σας λέω σήμερα, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα ακούσει. Δεν ξέρω αν τώρα μας έχουν συνδέσει με την τηλεόραση. Η συντεχνία έχει επιβάλει σιωπή στα μίντια. Μαθημένοι βέβαια είμαστε. Στους τελευταίους μήνες, και το λέω γιατί έχουμε κοντή μνήμη δυστυχώς οι Έλληνες, τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξε περίπτωση που να έρθει σημαντικός ξένος στην Ελλάδα για να στηρίξει την προσπάθεια της χώρας, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και δεν υπήρξε περίπτωση και εμείς να κάνουμε σημαντική επίσκεψη σε ξένη χώρα για να βρούμε κάποια στήριξη που να μην πέσει πάνω τυχαία σε απεργία της ΕΡΤ. Απεργούσαν κάθε φορά που γινόταν κάτι σημαντικό και αισιόδοξο. Αυτή την ενημέρωση προσέφεραν. Εμείς θα αποκαταστήσουμε αληθινά δημόσια ενημέρωση. Με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση, ελπίζω, που θα υπάρξει ποτέ στα ελληνικά ΜΜΕ. Ήδη έχουμε καταθέσει μια σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή. Αυτό που είδατε τις μέρες αυτές είναι, κατά την άποψή μου, οι τελευταίες σπασμοί ενός καθεστώτος προνομίων που καταραίει και που θα έπρεπε να έχει παραμεριστεί από χρόνια. Και ενώ το καθεστώς των προνομίων καταραίει, αναδεικνύεται εδώ απόψε η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, η Ελλάδα που εκπροσωπείτε εσείς και που σήμερα βραβεύουμε. Θα διαπιστώσετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν σας μίλησα καθόλου για το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, για το πώς έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό τους τελευταίους 11 μήνες, για τις τράπεζες που επιτέλους επανακεφαλαιοποιούνται, για τις οφειλές του δημοσίου που ήδη στην αρχή με αργό ρυθμό και τώρα με πολύ πιο γρήγορο έχουν αρχίσει να ξεπληρώνουν εκείνους που ήταν χρεωμένοι από το ίδιο το κράτος, για τα εργαλεία ρευστότητας με τα οποία εξοπλίζουμε το τραπεζικό μας σύστημα για να μην χαθεί άλλος χρόνος και για να εισρεύσει η ρευστότητα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανακεφαλαίωση. Σήμερα μάλιστα εγκαινιάστηκε το πρωί και επισήμως ένα από τα εργαλεία τα βασικά που δεν υπήρχαν και που πολλοί από εσάς μου το είχαν πει και εδώ και στην περιφέρεια, που μας δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα συνολικό ύψος 1,5 δισεκατομμυρίων ετησίως από ανακυκλούμενες πιστώσεις, για να καλύπτονται τι, αυτό που είχαμε ανάγκη, οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό. Δεν σας ανέφερα τίποτα ούτε και για τις προοπτικές που επαληθεύονται κάθε μήνα από τις αρχές του χρόνου, ότι φέτος θα πάμε καλύτερα από το στόχο και ότι στοχεύουμε και για πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν σας ανέφερα τέλος ούτε για τις επενδύσεις που έρχονται, για τους ξένους επιχειρηματίες που επισκέπτονται τη χώρα, που αισθάνονται αυτή τη φορά ότι, και το νιώθουν, ότι έχουν μια κυβέρνηση που τους στηρίζει, όχι που τους εγκαταλείπει στα νύχια της γραφειοκρατίας. Ούτε για τις αποκρατικοποίησεις σας μίλησα, ούτε για το γεγονός ότι συνεχώς ζητούμε και από τον Έλληνα επιχειρηματία, με κάθε τρόπο, όπως κάνατε εσείς, να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. Όπως δεν σας μίλησα και για τον νέο επενδυτικό νόμο, που παρακαλώ να τον πάρετε και να το διαβάσετε, αποτελεί αληθινή τομή. Δεν σας τα ανέφερα αυτά γιατί πιστεύω τα ξέρετε και γιατί ήθελα να επιμένω σε αυτήν την αντίθεση. Εσείς είστε η Ελλάδα της δημιουργίας, η άλλη Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα που είναι η ελπίδα όλων μας.
απέναντι είναι ένα καθεστώς προνομίων, συντεχνιών, αδιαφάνειας, κομματοκρατίας που έχει φέρει τη χώρα σε αυτά τα χάλια, από τα οποία βγαίνουμε σιγά σιγά με πολλή προσπάθεια, με πολλές θυσίες του απλού του Κοσμάκη, αλλά βγαίνουμε. Και βγαίνουμε γιατί υπάρχει το δημιουργικό πνεύμα, υπάρχει ικανότητα του Έλληνα, το δαιμόνιο του Έλληνα, όπως θέλετε πείτε το, αυτό δηλαδή που εσείς εκπροσωπείτε.